Το σινιόρ Καπουλέτο, παραλικά σε μάλλον αναλυτήριε. Με το συμπάθει ο άρχοντα, μα το σινιόρ αγγλικό δεν είναι. Και πού άμα τους είπε το μάρι της ξένης γλώσσας, με το μπάρι της βάρκα σου. Μα πώς κύριε Καπουλέτο, να μην ξέρω αγγλικά, τόσοι τουρίστες κυκλοφορούν στο νησί. Τέλος πάντων, στρίβε τώρα. Όσο σε βλέπω, ανεβαίνει τώρα στο κεφάλι. Και δεν θέλω να λερώσω τα χέρια μου αυτές τις μέρες. Σενιόρ Καπουλέτο, μία ώρα σε νωρίτερα Ιουλιέτα. Δεν ξέρω τι πήγε την Ιουλιέτα, αλλά έτσι και την ξαναπιάσει στο στόμα σου, δεν το λάβεις να πες αλέξεις. Ναι, ναι. Αυτό το μουσική γράμμος. Πώς γίνεται. Όχι, ναι, αλήθεια, τρυσαλή! Ήρθα τα πάνω κάτω! Ο κόσμος έγινε να βγω με λάθος! Πού ακούστηκε σωτά! Η νύχτα να βλέπει το γραμμό! Μοιάζει πιο πολύ με χωρατό! Έλα όμως με ένα λυθικό! Δεν έγινε ξανά! Τέτοιο παγό! Κι ο άρχοντας ο Καπουλέτος έβαλε στον νόμο το καλό μου σκέφτη! Στους ανήλους νεαρούς παλεύει να ξεκάνει! Από το θυμό του για να ξεθυμάνει! Τι ντροπή και τι ρεζίλη, δεν φτάσει το πλήκο του το βίλι. Να ξεφορτώσει δημοσιογράφους, κινηματογραφιστές, κανάλια, εφημερίδες και άλλους του κοτσοπολιού τα ίδια. Περίγε να σταγείλουμε σ' όλη τη χώρα. Θα γελά, κάθεται καμένα, τουλάχιστον μια ώρα. Τι θα κάνεις μόνο. Μια δήλωση, τίποτα. Και δεν το βάζω κάπου. Το γλέντι θα γίνει όποιος και είναι ο καπρός. Εγώ λεφτά πίστευτε στον Καπουλέτο δεν πήρες. Συγγνώμη. Θα μπορούσατε να μας κάνετε μια δήλωση για όλα αυτά που συμβαίνουν στο νησί σας. Βεβαίως. Θα ήθελα να σας πω πως στο νησί μας γίνονται πιο σπουδαίοι γάμοι. Αν αποφασίσετε να παντρευτείτε στο νησί μας, να έρθετε εδώ, για βέβαια. Σας υπόσχομαι πως θα μείνετε κατενθουσιασμένοι και εσείς και οι καλεσμένοι σας. Οργανώνουμε επίσης βαφτίσεις, γενέθλια, πάρτια ραβόνων. Ναι. Για την απαγωγή, τι ξέρετε να μας πείτε? Είναι αλήθεια ότι μια νύχτα έκλεψε το γαμπρό? Αχ, θα μου κάνει το φαγητό! Μα δεν είμαι ακόμα έτοιμος, πρέπει να βρεσκαριστώ λίγο. Γιατί, σε ένα λεπτό. Όλα τέτοια μου κάνεις. Σε 30 δεύτερα. Θες να με καταστρέψεις, γι' αυτό με βγάζεις πάντα προετοίμαστο. Το ξέρω, όλοι αυτό θέλετε. Κατανάμετε ότι εγώ θα πάρω την πρωινή εκπομπή και θέλετε με φάτε ζωντανό. Δεν θα σας περάσει. Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε εδώ, στο όμορφο νησί, όπου συμβαίνει μια απίστευτη ιστορία. Ως γνωστό, εγώ είμαι πάντα κοντά στα γεγονότα για να έχετε πάντα αντικειμενική και πλήρη ενημέρωση. Να γαμπρός. Να γαμπρός. Συγγνώμη, πείτε μου, είναι αλήθεια ότι μια κοπέλα από το νησί είναι πάρα πολύ εύκολο να κλέψει τον αγαπητικό της? Άσε με, κύριε Γλαϊτσά, άσε με να του καθαρίσω, να ξαπλύνω τροπή. Δεν ωφελεί αρκοντά μου, πάει πια, τελείωσε. Τα παιδιά παντρεύτηκαν. Άστο να πάει να χαρείς κι εσύ στη χαρά της μονάκριβης σου κόρης. Τι να χαρώ, κύριε Γλαϊτσά, τι να χαρώ. Την ανεπρόκοπη που πήγε και έκανε τέτοια ρεζιλίκια. Η κόρη του έρχονται Καπουλέτου να παντρευτεί τον Μοντέγκο και μάλιστα τον Ρωμαίο. Η κόρη του Βαρκάρη θα τη φάξει σαν αρκάδο. Αυτό ήταν ο τυχερό τη αρκοντά. Ο Ρωμαίο, ο γιο του Μοντέγκο, εδώ που τα λέμε, και να σου να κλείσει αυτή η βεντέτη. Πάνε πάνω από 200 χρόνια που η κατσίκα των Καπουλέτων έσωγε τα σκοινιά τη βάρκα στο Μοντέγκο και τρακώθηκαν οι ποπούδε. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ξέρω. Κάτσε.
τσίκα, δεν ήταν δική μας. Για δικά μας κατηγόρησε αυτοί και αυτοκοντάδες. Να με συμπαθάς, αρχοντά μου, αλλά κι εσύ ήσουν αγέννητος τότε. Για δικά κυνηγάς τα παιδιά τώρα. Άσε μιας και παντρέφηκαν. Κι εγώ ετοίμασα τα φαγητά. Να κάνουμε τη διασκέδαση. Και είπε να τα πώς θα κλείσει. Θα με στοιχειώσει ο παππούς μου, άρχοντα ζευγάρι με τον Άμιο, που τον έβαλε μπαμπέσικα και ροπακούνα στο μοντέλο. Η κόλα είναι αλλιώ. Ένα ο αρχοντά μου και φρόντισα να πολεμηθεί δικαιοσύνη και να πληρώσουν τα παιδιά αυτού που ξεκίνησε το μακελιό. Στο γλέντι θα φάμε τα τρισέγγωνα τη κατσίκα που έφυγε τη βασιλιά τη βάρκα και τσακώθηκαν τα παππούδε. Έλα τώρα κύριε Λαϊτσα, πού ξέρεις εσύ από πού κρατάει η γενιά της κατσίκας που θα μας θαΐσεις. Με προσβάλλεις αρχοντά μου, δεν ξέρω εγώ, η Αγλαΐτσα, η κόρη του Πετρόγιανου. Τι κρέας βάζω στο μαγαζί μου. 7 γενιές κρατά τούτο το μαγαζί οικογένειά μου. Ξέρω από πού κρατάει σκούφια, του κάθε κοτόπου μου, του κάθε λικουνελιού στο νησί. Και δεν θα ξέρω μια τόσο διάσημη κατσίκα. Σωστό. Ναι, αλλά το έκανες. Έλα να πάμε να σου δείξω τα κρέατα και να σου πω από πού βαστά το κάθε τι. Ακούσατε, 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 ακούσατε. Πάλι λέω αυτό τι λέω. Ο προγραμματισμένος για σήμερα γάμος της κόρης του Άρχοντα Ραβουλέτου θα γίνει κανονικά. Μόνη ασήμαντη διαφορά είναι η αλλαγή του γαμπρού. Ακούσατε, ακούσατε. Οι πολλοί γάμοι μετέτες των καπουλέτων και των μοντέων έλαβε τέλος. Ένοχε κρύθηκε η κατσίκα, η ασπρομούτσουμη και τιμωρήθηκαν τα παιδιά των παιδιών της. Τώρα οι έστρες, τα μίσια, τα παθή εξανεμίστηκαν και όλοι θα καλιαστούν αγαπημένοι. Ακόμα και στο νησί μας, αριστερή και δεξί θα φιληθούν και θα σμίξουν σε μια ομάδα, σε ένα καφενείο. Μη λέμε και υπερβολές τώρα. Συμφιλειώθηκαν οι καπουλέδοι και οι μοντέχοι. Οι αριστεροί, οι δεξιοί, οι σοσιαλιστές και κεντρών. Συμφιλειώθηκαν Γάλλοι και Γερμανοί, Έλληνες και Τούρκοι. Τιμάς, Γιάννης, Κύριε και Φωτίκια. Τι ωραία που είναι τώρα η ζωή και τρέχει άσχα να κρασί. Μπράβο, μπράβο. Ωραία, θα μου κάνουν γάμο. Τώρα γίνεται το γάμο.